Την ευκαιρία να ακούσουν την ομιλία του δερματολόγου Κωνσταντίνου Μαρκάκη είχαν γυναίκες που συμμετείχαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Λύκειο των Ελληνίδων Ορεστιάδας. Το ενδιαφέρον ήταν αυξημένο, καθώς το θέμα παραμένει διαχρονικά επίκαιρο. Το Λύκειο των Ελληνίδων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, οργανώνουμε σήμερα μία εκδήλωση που αφορά όλες τις γυναίκες όλων των ηλικιών, με προσκεκλημένο τον δερματολόγο της πόλης μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκάκη, τον οποίο ευχαριστούμε που πάντα πρόθυμα ανταποκρίνεται σε όλες τις προσκλήσεις του Λυκείου και στέκεται πάντα στο πλευρό του Λυκείου. Το θέμα μας θα είναι η αντιγύρανση και μέθοδοι αντιγύρανσης. Ήδη διανύουμε το δεύτερο μήνα της Άνοιξης και η ομορφιά απλώνεται παντού. Ίσως τώρα νιώθουμε μεγαλύτερη την ανάγκη να κάνουμε κάτι και για τη δική μας ομορφιά. Και πιο κατάλληλος για να μας μιλήσει για αυτή δεν είναι άλλος από τον δερματολόγο της πόλης μας, τον κύριο Μαρκάκη Κωνσταντίνο. Ο κύριος Μαρκάκης είναι πάντα στο πλευρό του Λυκείου με γενναιόδωρες προσφορές και μας έδωσε μεγάλη χαρά που δέχτηκε την πρόσκλησή μας να μας μιλήσει για την ομορφιά και την αντιγύρανση και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κατατέθηκαν και ερωτήσεις από το κοινό. Ουσιαστικά η γύρανση ξεκινάει περίπου από τα 26 μας έτη. Από εκεί και έπειτα πρέπει εμείς να προσδίσουμε όσο μπορούμε για να την καθυστερήσουμε. Πάνω σε αυτό λοιπόν, εκτός από την απλή φροντίδα του προσώπου μας, του σώματός μας, χρειάζονται και κάτι περισσότερο να κάνουμε σε αυτό. Παραδείγματος χάρη, όταν φτάνουμε περίπου, τώρα μιλάμε για τις γυναίκες καταρχάς, έτσι. Από την εφηβεία και μετά ξεκινάμε πάντα με τον καθαρισμό του προσώπου μας. Άρα πάντα δίνουμε μία βάση στο καθαριστικό του προσώπου μας, όπως και στις κρέμες τις οποίες χρησιμοποιούμε. Ουσιαστικά μία απλή ενυδάτωση. Όταν όμως φτάνουμε τα 26 μας έτη, πλέον ξεκινά τα πρώτα σημάδια της γύρανσης, οι πρώτες λεπτές επιτιδούλες. Εκεί δεν μας φτάνει μια απλή κρέμα ενυδάτωσης, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Το βασικότερο που χρειαζόμαστε ουσιαστικά είναι η κατανάλωση νερού. Διότι τα άτομα τα οποία δεν καταναλούν αρκετό νερό, αφυδατώνονται και η γύρανση αυτούς φαίνεται πολύ συντομότερα. Τους χειμερινούς μήνες πρέπει να καταναλώνουμε περίπου τα 2 λίτρα νερού, να το καλοκαίρι τουλάχιστον 3. Όταν λέμε peeling, λέμε για αυτό ή αγοράζει. Οτιδήποτε. Κάτι σε ελαφριά μου. Μπορεί να γίνει μέχρι και 2 φορές την εβδομάδα. Περισσότερο δεν χρειάζεται γιατί δημιουργούν ούτως ή άλλως μικροτραυματισμούς. Αν γίνονται πιο συχνά, υπάρχει θέμα. Μέχρι 2 φορές την εβδομάδα το peeling. Ναι, υπάρχει θέμα εισόδου μικροβίων στην επιδημία. Γι' αυτό το λόγο μέχρι 2 είναι μια χαρά. Ουσιαστικά ένα 3-4 μέρες είναι καλά. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις μάσκες, υπάρχουν διάφορες μάσκες ενυδάτωσης ή αντιγύρανσης. Οι μάσκες δεν υπάρχει θέμα. Μάσκα μπορούμε να βάζουμε ουσιαστικά καθημερινά.